Ανακοίνωση εξέδωσε σχετικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών περί σύλληψης του μετά από μήνυση από το Δημοτικό Σύμβουλο Κώστα Γαργάλα και με φόντο το περιστατικό στη ΔΙΑΜ την περασμένη Παρασκευή, ο Δήμαρχος του Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής. Σχετικά με τα περί δήθεν σύλληψής μου μετά από μήνυση που υπέβαλε εναντίον μου ο γνωστός Γαργάλα, σημειώνω. Είναι αναφέρω το δικαίωμα του κάθε πολίτη να υποβάλει μήνυση για όποιο λόγο κρίνει εκείνος αναγκαίο, αναλαμβάνοντας βέβαια και τις ανάλογες ευθύνες. Είναι όμως επίσης βασική υποχρέωση των εισαγγελικών αρχών να αξιολογούν και να κρίνουν τη σοβαρότητα της κάθε μήνυσης πριν προχωρήσουν στην όποια διαδικασία. Στη δική μου περίπτωση, θέμα σύλληψης δεν υφίσταται. Προσήλθα αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα, υπέγραψα και αποχώρησα. Άλλωστε, η διαδικασία του αυτοφόρου δεν τηρείται για δημάρχους. Όσοι ζουν από το επάγγελμα εντός εισαγωγικών της διαστρέβλωσης και της παραπληροφόρησης μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική έκθεση του αξιωματικού υπηρεσίας και να ενημερωθούν, όσο και αν τους ενοχλεί για την αλήθεια. Εκτενώς και για το θέμα αυτό θα αναφερθώ στη συνέντευξη τύπου που θα δώσω αύριο 5η 11 Απριλίου στις 11 το πρωί στο Δημαρχείο Βόλου. Ο κύριος Μπέος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα παντός μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Γαργάλας για απειλή. Το περιστατικό βίας σε βάρος του συναδέλφου μας, του κυρίου Γαργάλα, καταδικάστηκε από όλους, το Δήμαρχο, από τη Δημοτική Αρχή, από τη ΔΙΑΜ, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, από φορείς και κόμματα. Χθες έπρεπε όμως να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε σοβαρά θέματα της πόλης να συζητήσουμε και πρέπει να σεβόμαστε όλοι και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διαδικασία συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε δυστυχώς να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση γιατί υπήρχαν φωνές, κραυγές, συνθήματα από παρευρισκομένους που δεν είχαν να κάνουν τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και ήταν αντικειμενικά αδύνατο να συνεχίσουμε σε αυτή τη συνεδρίαση, γι' αυτό και διακόπηκε. Είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις, δημόσιες συνεδριάσεις, απλά πρέπει όλοι να έχουμε μια κόσμια συμπεριφορά και αυτοί που παρακολουθούν το Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να επιτελέσουν το καθήκον τους. Να πάρουν το λόγο, να τοποθετηθούν πάνω στα θέματα, να κάνουν εισηγήσεις, να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο της πόλης και πραγματεύεται και συζητά πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Έχουμε και προθεσμίες που πρέπει να στις συγκεκριμένες συνεδριάσεις να συζητούνται τα θέματα και να παίρνουμε αποφάσεις. Αλλιώς πάει πίσω όλη η λειτουργία του Δήμου Βόλου. Και δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να πηγαίνουμε μπροστά, όχι να πηγαίνουμε πίσω. Και όχι να κολουσιεργούμε. Να προχωράμε γρήγορα. Την ίδια ώρα, μετά και την παρέτηση του Βασίλη Ζαχίλη από Δημοτικού Συμβούλου στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, τη θέση του αναλαμβάνει η φυσικοθεραπεύτρια Παρισένια Παξινού, όπως έχει αναδείξει τηλεόραση του Άστρα τις τελευταίες ημέρες. Η κυρία Παξινού έλαβε στις εκλογές 981 ψήφους και είναι η πρώτη επιλαχούσα από την παράταξη του Αχιλλέα Μπέου, Νέα Εποχή, Νέα Δυναμική. Την ίδια ώρα, εξηγήσεις από τη Δημοτική Αρχή για την παρουσία συγκεκριμένων ανδρών ιδιωτικής εταιρείας Security, όπως αναφέρεται, στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που διεκόπη στην αρχή του, ζητούν συγκεκριμένα με ερώτησή τους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας. Αναφέρουν συγκεκριμένα στην ερώτησή τους. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου παρίστανται άνδρες με τα διακριτικά ιδιωτικής εταιρείας Security. Οι άνδρες αυτοί, αναφέρεται, ήταν ανάμεσα στους πολίτες που βρέθηκαν στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Συμπληρώνουν, είναι γνωστό, οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες. Την ερώτηση πάντως υπογράφουν ο επικεφαλής της Συμμαχίας για το Βόλο κ. Παπαπέτρος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τσάμις, Μαυρογιάννης, Βαξεβανόπουλος και Μόσχος.